πέρασε σε ένα δύσκολο 24ωρο. Ναι, θες να σας περιγράψει τι ακριβώς συμβαίνει. Με έπαιρνες και εσύ, κορίτσι μου, με έπαιρνες. Αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και για το ενδιαφέρον. Απλά εντάξει, δεν σήκωνα γιατί ήθελα απλά να ηρεμήσω στο σπίτι. Δεν ήθελα... Τι έγινε έξω από το σπίτι σου? Λοιπόν, έξω από το σπίτι μου. Γυρνούσα από το θέατρο, 10:30. Και ακριβώς έξω από την αυλόπορτα. Πάω να μπω μέσα στο σπίτι, να ξεκλειδώσω την πόρτα και να μπω μέσα. Στην πιλωτή δηλαδή εκεί πέρα. Όπου ήρθε ένας νεαρός. Πιτσιρικάς δηλαδή, γύρω στα 20-25. Κουκούλα, Έλληνας, σίγουρα. Άρχιζε να μιλάει εσχρά, να το πω έτσι, σεξουαλικά εσχρά. Κάνω εγώ ποιος είναι, γιατί ήταν έτσι όπως είχε την κουκούλα, δεν φαινότανε και θεώρησα μήπως και τον ξέρω. Και με πλησίασε, με ακούμπησε, για να μην παίρνω τώρα και σε πολύ. Ναι, με ακούμπησε γενικά. Έκανε κίνηση να κατεβάσει το παντελόνι του και να... Πώς να τα πω τώρα κι εγώ στην τηλεόραση. Τέλος πάντων, όπου εκεί εγώ ανασκουμπόθηκα, γυρνάω και κάνω έτσι όπως είσαι, φεύγεις τώρα. Βέβαια, ψιλοδυνατά το είπα, έτσι όπως είσαι, του λέω φεύγεις τώρα. Τον έβρισα κιόλας. Γιατί αρχίζω να φωνάζω. Αυτό. Και ουσιαστικά έφυγε. Και έφυγε. Φωτεινός είσαι... ο δρόμος. Ναι, μεν είναι ένα στενό γειτονιάς. Και στο παλαιό ψυχικό, που είναι αρκετά, αν θέλεις, λέμε τώρα, τα πράγματα λίγο πιο ασφαλές. Σε εισαγωγικά, γιατί όπως βλέπεις δεν είναι πουθενά και τίποτα. Έχεις κάποιο περιστατικό στο παρελθόν που πάει το μυαλό σου ότι μπορεί κάτι να έχει συμβεί, γιατί κάτι τώρα, έχουμε ακούσει. Θα σου πω τι γίνεται τώρα. Αυτό που με κάνει λίγο, μαζί με την οικογένειά μου, δηλαδή ο Γιάννης ακόμα περισσότερο είναι λίγο... Προβληματισμένος αρκετά θα μπορούσα να πω, είναι ότι πριν περίπου 9 μήνες, πάλι έξω από το σπίτι μου, είχε έρθει κάποιος, εκεί ανέφερε και το όνομά μου, κάνει Μαρία, είχα προλάβει να μπω μέσα στο σπίτι και να κλειδώσω την πόρτα στην αυλόπορτα, δηλαδή μου το είπε έξω από το δρόμο Μαρία, γύρισε εγώ λέω ποιος είναι, και εκεί είδε ότι τέλος πάντων έκανε διάφορα. Και αυτό τώρα προσπαθούμε βασικά να δούμε αν συνδέονται αυτά, διότι αν συνδέονται είναι ακόμα πιο σοβαρό. Γιατί είναι το σπίτι, είναι η ασφάλεια, είναι το παιδί, είναι όλα που πάει το μυαλό σου και ειδικά και στην κόρη σου το μυαλό σου. Στην κόρη μου πάνω απ' όλα. Στην κόρη μου. Γιατί ήταν ακριβώς έξω από το σπίτι. Ακριβώς έξω από το σπίτι. Είναι σίγουρο ότι με περίμενε, δεν έτυχε. Γιατί όταν πάρκαρα εγώ το αυτοκίνητο δεν υπήρχε κανείς και τίποτα στο δρόμο και είναι πολύ φωτεινός δρόμος, έχει πολλά φώτα. Ο Γιάννης ήταν στο σπίτι? Ο Γιάννης δεν ήταν. Τον Γιάννη τον περίμενα από στιγμή σε στιγμή, δηλαδή να έρθει. Δεν ήταν. Εγώ γυρνούσα από το θέατρο, ήταν και νωρίς, ήταν 10:30, 11 παρά 20. Ναι. Αληθεύεται ότι πήγε στο αστυνομικό τμήμα ψυχικού και ήταν κλειστό? Δεν μπορούσε να βρει. Όχι, δεν μπορούσε να βρει κάποιον αστυνομικό. Όχι, γιατί ακούστηκε και γράφτηκε και αυτό ότι πήγε κανονικά στο αστυνομικό τμήμα. Δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα εκεί. Και κάτι τέτοιο, όχι, δεν έχω μπει κι εγώ μόνο να δω τι έχει γραφτεί και τι έχει γίνει. Όχι, μια χαρά. Ήρθε ο Γιάννης, το συζήτησα μαζί του, του λέω έγινε αυτό και αυτό. Γυρνάει και μου κάνει, παίρνουμε τώρα την αστυνομία. Του λέω να κοιμηθεί πρώτα το παιδί. Να μην καταλάβει τίποτα. Λοιπόν, κοιμήθηκε το παιδί, πήραμε την αστυνομία, ήρθαν στο σπίτι και μετά γύρισαν και μας είπαν ότι θα πρέπει να πάμε στο τμήμα του ψυχικού και να δώσουμε κατάθεση να κάνουμε μήνυση κατά γνώστου. Κάνατε μήνυση? Ναι, βέβαια. Φοβήθηκες? Φοβήθηκες αυτό που έγινε? Πω, ναι. Θα σου πω. Γενικά εγώ είμαι ένας άνθρωπος πάρα πολύ ψύχρεμος, ατρόμητη. Εκείνη την ώρα σάστησα και εκείνη την ώρα νομίζω ότι αυτό που με έσωσε ήταν ότι ήμουνα τέρας ψυχραιμίας. Τέρας ψυχραιμίας. Βέβαια δεν είναι πάντα όλες οι φορές ίδιες και δεν είναι και συνθήκες ίδιες και δεν είναι και οι ίδιοι άνθρωποι. Δεν ξέρεις ποτέ ο καθένας πώς μπορεί να αντιδράσει. Και δεν τον ξέρεις κιόλας που σημαίνει, γιατί σε κάποια στιγμή με ρώτησε ο Γιάννης, γυρνάει και μου λέει... Τι ήτανε, του λέω, κοίταξε να δεις. Εγώ έτσι όπως τον έκοψα είναι ένας πιτσιρικάς. Προφανώς τη βρίσκει έτσι. Και θρασίδηλος. Γιατί με το που τον έβρισα και έφυγε. Και βέβαια πολύ σωστά γύρισε και μου είπε ο Γιάννης ότι θρασίδηλος αλλά σακούμπησε. Και πήγε να κάνει τι πήγε να κάνει. Και πιτσιρικάς μου λέει, αλλά πιτσιρικάδες
κάνανε και τι κάνανε. Κατάλαβες, σου λέω. Και έχει δίκιο σε αυτό, οπότε δεν ξέρεις τίποτα. Εξακολουθώ να κρατάω την ψυχραιμία μου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όχι μόνο δεν ήταν σοβαρό, και αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι γυναίκες πρέπει να προσέχουμε, παιδιά. Διότι τι γίνεται, ήταν ακριβώς έξω από το σπίτι μου. Και σε μια περιοχή, υποτίθεται, που δεν έχουν ξανασυμβεί τέτοια κρούσματα. Αυτό. Τώρα εντάξει, εμείς προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε αναλόγως. Κοιτάμε να δούμε αν συνδέονται όλα αυτά μεταξύ τους, γιατί είναι ακόμα πιο... Θα πρέπει, θα πρέπει να προστατευτώ ακόμα περισσότερο αν συνδέονται. Θεωρώ ότι συνδέονται.